Oh!
έπεσε πάνω του, Χαμαλίδης έπεσε πάνω του. Έβρε, αφού είναι ζάντα πάλι. Άντε το πίσω, ρε! Γιάννη! Μπράβο! Για την πρώτη φορά θα το κάνει. Δεν θα το κάνει, παιδιά, τώρα είναι ενέργεια φύγει από το σφυριστή. Και ασίστο μου μην! Κόκκινη θα βγάλει, ρε, κόκκινη θα βγάλει, γιατί δεν βρίσκει την κίτρινη. Βαγγέλη, πάρτε την ομάδα και φύγετε, μπάλα είναι αυτή τώρα. Σιδηρόπουλος πάει να περάσει σε γκολ τον Καπουλίδη, το περνάει. Μπράβο, μπράβο. Πέρασε μπροστά από τον... Μένα, ναι. Γιατί την αστυνομία δεν θα διαβάζω καλύτερα. Έλατε. Κάτι τέτοιο σε κάνω να μην ξαναπατώ στο γήπεδο. Αντίληψη. Αντίληψη. Θα θυμηθεί άραγε. Δεύτερο, δεύτερο το κάνει ένας. Δεύτερο. Α, τους θέλει και μέσα. Και μόνο δύο άτομα είναι. Ναι, χάλια είναι το γήπεδο. Εντάξει, γεια σας λέει. Τρέχα λέει το λόγο. Το γήπεδο ήταν καλό μέσα. Έτσι, έτσι. Πρέπει να βγούμε σύνταξη μαζί με το καφέ. 30 χρόνια στο σχολείο, 30 χρόνια στα κήποτα. Σάχαρο, σάχαρο, μάλλον, σάχαρο. Από, φύγε! Φύγε! Μπράβο, Τάμι! Άνοιξε, άνοιξε! Άνοιξε! Μην τα στατική! Μπράβο, ξεφιένουμε! Δεν με σήκανε. Γιώργη, γιώργη! Ό,τι πάρεις! Πήγε να πάρω το! Πίεστο, βρε, πίεστο! Χρήστο, Χρήστο! Γίνω, γίνω! Κάτω! Γκουτ! Μπράβο! Γιώργη, γιώργη! Πείτε, Γιώργο, τι σας είναι! Γκουκο! Μπράβο! 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 Μπ
Πάμε ρε μάγκες! Μπορέ! Ωραία! Αυτερό ρε! Καλό κίνηση Ζαχαρόπουλε! Αριστερό ρε! Κίνηση μπροστά! Καλό! Κανονικά. Αρχικά πείτε μας λίγο για τον τραυματισμό σας, είναι σοβαρός ή θα μπορείτε να κάνετε κανένα. Βλέπω ότι έχω πάθει διάστρεμα. Διάστρεμα. Έχω κάτσει πάνω στον αστράγαλο. Εντάξει, πρίστηκε το πόδι, θα πέρασε. Αυτά είμαστε συνηθισμένοι μας. Πρόκειται για το πρώτο τρίποντο της ομάδας. Πώς σας κάνει να αισθάνετε, γιατί ήρθε και με μια μεγάλη ανατροπή που μέσα σε 8 λεπτά πετύχατε 2 γκολ. Η ομάδα τελευταία πάει πολύ καλά. Το θέμα δεν ήταν, ως τώρα δεν είχαμε αποτέλεσμα.
Έφαγα μια χαρά. Τώρα όμως... Περνάμε καλά, είμαστε μια καλή παρέα. Δεν είχαμε όμως τώρα το αποτέλεσμα. Τώρα μας ήρθε. Φυσικά στην αρχή στον αγώνα δεν πήκαμε καλά. Τα πρώτα 15 λεπτά. Δεχτήκαμε ένα γκολ. Όμως αντιδράσαμε σωστά. Παίξαμε δυνατά, παίξαμε όπως έπρεπε. Πήραμε το αποτέλεσμα και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ο ρόλος του προπονητή Παύλα Παίχτη είναι πολύ απαιτητικό, ειδικά στις ερασιτέχνικες κατηγορίες. Μπορείτε να το σχολιάσετε λίγο. Είναι δύσκολο, σίγουρα είναι δύσκολο. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι και τα παιδιά μαζί μου όταν παίζω νιώθουν πιο σιγουριά. Τους μιλάω από κοντά και πιστεύω μας βγαίνει πάντα σε καλό. Κατάλαβα. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.
πάνω. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε. Μπράβο, Τον είδες! Μίσκο στην ίδια στο κέντρο και την... Επειδή είσαι εγώ στο κέντρο αυτό. Αγώνας τελείωσε, η ομάδα σου ιτήθηκε 2-1. Γιώργος Μυστηρίδης, ο προπονητής και ποδοσφαιριστής της Δόξας Νέος Ιδρυοχωρείο. Πες μας δύο λόγια για το παιχνίδι. Τι να, τα ακούτε. Τι να πω. Είναι κρίμα και αμαρτία. Έχουμε τόσα παιδιά νέα εδώ μέσα να έρχονται κάθε μέρα και να κλέβουν τις παραστάσεις εδώ οι διαιτητές. Είναι κρίμα. Εντάξει, αν είναι για το μεροκάμα του να βγάζω το 50, είμαι αγανακτισμένος. Είναι ντροπή. Δηλαδή για την εμπειρία μου και αυτό δεν είναι να κάτσω να μιλήσω έτσι. Είναι ντροπή. Ντρέπομαι πραγματικά. Ντρέπομαι, δεν λέω ότι ο διαιτητής έκανε το παιχνίδι, το έχει αλλάξει, αλλά είναι αυτά τα σφυρίγματα, δηλαδή είναι δυνατόν τώρα, είναι... τι να πω, εντάξει, αναγκαστικά κι εγώ σήμερα μπαίνω μέσα εδώ και ένα μήνα δεν μπορεί να συνέλθει η ομάδα. Είμαστε από τον τραυματισμό ένα πίσω από τον άλλο. Τίποτα, σηκώνουμε το κεφάλι, δουλεύουμε και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Χάθηκε, πιστεύεις, η ευκαιρία όταν η μπάλα βρήκε το δοκάρι στο πέναλτι. Εντάξει, ήταν καθοριστικό αυτό το σημείο, εντάξει, σοφαρίζεις και εκεί πας όλα για όλα. Τι μάνα, εγώ μην τους παίζαμε μπάλα, οι άλλοι βάζαν γκολ. Δεν είμαι και ευχαριστημένος, εντάξει, τώρα έχουμε άλλο ένα στην τεχνική, αυτό δεν έγινε, δεν είναι χωράφιο. Κρίμα, κρίμα. Συνεχίζουμε. Με την μέχρι τώρα παρουσία της ομάδας στο πρωτάθλημα, στις 7 αγωνιστικές. Εντάξει, τα παιδιά παλεύουν, απλά αυτό που πραγματικά είμαι δυσαρεστημένος είναι γιατί δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Έχουμε μείνει 13 παίκτες αναγκαστικά. Εγώ είπα δεν θα βάλω τα παπούτσια. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Δεν ξέρω αυτή η κακοτυχία με τους τραυματισμούς. Ένας πίσω από τον άλλον. Σήμερα μπήκαν δύο παίκτες, είχαν ένα μήνα έξω. Τίποτα, συνεχίζουμε. Κοιτάμε, έρχεται το παιχνίδι με τους προσκυνητές και κοιτάμε μπροστά. Ευχαριστούμε. Κώστας Κατσαρίδης, προπονητής της Δόξα Σώστη. Η ομάδα σου πέτυχε άλλη μια νίκη, η τρίτη στο φετινό πρωτάθλημα. Πες μας δύο λόγια πώς είδες το σημερινό παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι και οι δύο ομάδες πάλεψαν, προσπάθησαν για το καλύτερο. Εμείς εντάξει, προηγηθήκαμε γρήγορα. Ελέγχαμε το παιχνίδι. Ο διαιτητής έδωσε ένα πέναλτι στον αντίπαλο που δεν ξέρω τι έδωσε. Ευτυχώς το έχασαν οι αντίπαλοι γιατί δεν ξέρω. Πραγματικά ερχόμαστε εδώ στο γήπεδο να ξεδώσουμε, να κάνουμε, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα, παιδιά. Δηλαδή, τι να πω, ό,τι και να πω για το ποδό, για τον αγώνα. Δηλαδή, να έμπαινε τον γκολ δεν ξέρω τι θα γινόταν. Δεν λέω τίποτα άλλο. Καλή συνέχεια στη Δόξα Νέα Ιδρυοχωρείου. Πώ οι 50 περίπου φλάθη που βρέθηκαν στο γήπεδο είδαν ενδιαφέρον παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια φέτο είναι ενδιαφέρον. Εισάξιε ομάδε, καλό ποδόσφαιρο, αλλά να προσέξουμε λίγο παραπάνω. Καλή συνέχεια.
ομάδες ρε, το τέρμα σου! Είναι ο προπονητής του ΟΡΦΕΚ Λεγανής, ο κύριος Πυριάδης. Ανέστη, το ντέρμπι τελικά της αγωνιστικής πήγε προς το μέρος των προσκυνητών. Τι πιστεύεις ότι έφταξε και κέρδισαν οι γηπεδούχοι? Όπως έπεσε ένα τοπικό ντέρμπι, είναι ωραία τα παιχνίδια αυτά. Πιστεύω να είναι ένα καλό παιχνίδι σήμερα, γιατί
γιατί δείξαμε κι εμείς ότι δεν είμαστε αμυντική αποσότητα. Πιστεύω για 65 λεπτά ήμασταν πολύ καλοί, θα έλεγα και λίγο καλύτεροι για τον αντίπαλο. Δεν δημιουργήσανε φάσεις, αλλά στη συνέχεια πέσαμε, είχαμε τραυματισμούς, κάναμε κάποιες αναγκαστικές αλλαγές. Δεχτήκαμε τον γκολ και στη συνέχεια πρέπει να ρισκάρουμε. Δηλαδή, τι ένα 0-2-0 να χάσεις, για μένα είναι το ίδιο, θα χάσεις πάλι. Άρα πρέπει να βγεις μπροστά να πιέσεις. Φάγαμε το δεύτερο γκολ. Εντάξει, συνεχίζουμε την προσπάθεια. Σε καλή επιτυχία εύχομαι στη συνέχεια για τους προσκυνητές. Έχουμε μια καλή ομάδα. Και εύχομαι και εμείς να συμμαζευτούμε λίγο στις προπονήσεις τώρα, γιατί με τις Τετάρτες δεν είχαμε κάνει καλές προπονήσεις. Και να συνεχίσουμε το πρωτάθλημα. Πιστεύω θα πάμε καλά στη συνέχεια. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας είναι και ο Παναγιώτης ο Βασάς, ένα από τα βασικά στελέχη της δόξας προσκυνητών τα τελευταία χρόνια. Άλλη μια νίκη για την ομάδα σου και μάλιστα σε ένα αντίπαλο, ένα τοπικό τέρμπι όπως γνωρίζεις τόσα χρόνια. Ποια ήταν η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, πιστεύεις? Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Πήγανε πολύ δυνατά και η αντίπαλη ομάδα. Στην αρχή δεν ξεκινήσαμε καλά. Ήμασταν λίγο αγχωμένοι μερικοί λόγω και ότι ήταν τέρμπι το παιχνίδι. Αλλά πιστεύω ότι κρίθηκε στη χώρα κάποιων παιχτών που έκαναν, που έχουν ποιότητα μέσα στο γήπεδο. Όπως είναι ο Νίκος ο Τρίχας, ο Κώστας Γεμενετζής, ο Σάκης που ήρθε τον πάγκο. Παρότι κερδίσαμε 2-0, πιστεύω ότι η ομάδα δεν έχει αποδείξει αυτό που αξίζει. Αξίζει πάρα πολλά, πολύ περισσότερα. Και πιστεύω συνέχεια θα το αποδείξουμε αυτό. Εντάξει, έγινε, ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας ο παίκτης της Ξυλαγανής, ο Γιατσάη Χούλιο. Τι ήταν αυτό σήμερα και χάσατε αυτό το παιχνίδι απέναντι σε έναν αξιόλογο αντίπαλο? Όπως είπατε, πολύ αξιόλογο αντίπαλο, πολύ καλούς παίκτες, ταχύτατους, τεχνίτες. Πιστεύω στο ξύλαγα πήγαμε πολύ καλά, αντεπεξέλθαμε σε όλες προσδοκίες που είχαμε, αλλά μετά το 60, χωρίς προπονήσεις, είμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε και κάποιες απουσίες. Εντάξει, δυστυχώς το χάσαμε, αλλά πιστεύω τα πήγαμε πολύ καλά. Πιστεύεις ότι οι προπονήσεις είναι ένα κύριο ζήτημα για την ομάδα σου? Σαφώς είναι και κύριο ζήτημα. Φάνηκε στο κήπεδο, έτσι? Νομίζω φάνηκε. Μετά το 60 δεν μπορούσαμε. Είχαμε κοπεί στα δύο, πιστεύω. Είμαστε και κουρασμένοι, φαινότανε. Εντάξει, ήδη και μια πολύ καλή ομάδα προσκυνητές, οι οποίοι εκμεταλλευτήκανε τις αδυναμίες μας, κυρίως τα άκρα από αριστερά. Με τον Λιάρο που μπήκε αλλαγή, έκανε πολύ ωραίο παιχνίδι. Ευελπιστώ να μαζευτούμε τις επόμενες εβδομάδες, να κάνουμε προπονήσεις, ώστε να μπορεί να δουλέψει και προπονητής, γιατί έτσι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ ο Σκλητσιώτης, ο προπονητής της Δόξας Προσκυνητών. Δύσκολο παιχνίδι, ένα ντέρμπι, τοπικό ντέρμπι με ιδιαίτερο χαρακτήρα εδώ για την περιοχή. Τελικά όμως, μετά το 60 φάνηκε ότι πατήσατε γκάζι και πήρατε αυτό το σημαντικό τρίποντο. Είναι έτσι τα πράγματα? Έτσι ακριβώς. Είναι ένα μάτς προσκυνητές και Ξυλαγανοί εδώ για την περιοχή μας. Ξέρουμε ότι είναι τοπικό ντέρμπι. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι για μας και λόγω δύναμης και λόγω του ότι θα επέλεγε η αντίπαλη ομάδα να παίξει λίγο πιο κλειστά. Ζοριστήκαμε στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε και εμείς κάποιες αναγκαστικές αλλαγές. Είχαμε κάποιες, όχι αναγκαστικές αλλαγές, κάναμε κάποιες αλλαγές στην ομάδα οι οποίες μας επηρεάσαν, φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μπορούσαμε να αναπτυχθούμε όπως θέλαμε. Κάναμε διορθωτικές αλλαγές στο ημίχρονο. Πιστεύω ότι η ομάδα λειτουργήσε πολύ καλύτερα. Θεωρώ ότι άξια πήραμε την νίκη. Κάναμε δύο γκολ, κάναμε πολλές φάσεις από ένα σημείο και μετά. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Δεν είναι κανένα ματς εύκολο. Δεν μπορείς να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια από το πρώτο λεπτό. Αυτό είναι αδύνατο. Όσον αφορά για τους τραυματισμούς, ο Σταύρου, από ό,τι έμαθα, είπατε προσαγούς, τραύματα προσαγούς. Ο Γιώργος ανέφερε ότι είχε μια ενόχληση, ένα τσίμπημα σε μια προσπάθεια που έκανε να προλάβει την μπάλα σε ένα τελείωμα. Για να τον προφυλάξουμε, προληπτικά το βγάλαμε έξω για να μην έχουμε πρόβλημα, να μην μας λείψει σε παιχνίδια, να μην πάθει κάτι χειρότερο. Άιντε γκολ. Γκολ! Γκολ! Άιντε γκολ. Γκολ! Γκολ! Το βγαλες? Ναι ρε. Πες μου το βγαλα. Το βγαλα. Μπράβο Πέτρο! Offside. Yes!
Άντε, γεια!